Θα πάω τώρα στον εξαιρετικό φίλο και εξαιρετικό αναλυτή και βαθύ γνώστη και των συμβολισμών, αλλά όχι μόνο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο και στους ακροατές. Δημήτρη, πριν μπούμε στην ουσία, γιατί εδώ έχουν προκύψει θέματα και περισσότερο από αυτή τη συνέντευξη στο CNN, θέλω να σε ρωτήσω, γιατί εσύ μας έχεις αγάγει σε έναν τρόπο ανάλυσης, για τη σημειολογία του τόπου συνάντησης και τις ημερομηνίες. Και το λέω αυτό γιατί κάποιοι μου απάντησαν, μα και ο Νετανιάχου πήγε στο σπίτι της Τουρκίας. Μόνο που ο Νετανιάχου, είπα εγώ, δεν έχει ούτε κάζους μπέλι, ούτε γαλάζιες πατρίδες, ούτε τουρκολιβικά, ούτε αμφισβητήσεις, δεν έχει τίποτα από αυτά, ούτε Κύπρο. Πες μου λοιπόν, έχει σημασία ο τόπος συνάντησης? Ναι, βεβαίως. Στη σημειολογία των Τούρκων, που είναι κορυφαίο κριτήριο, άσχετα αν εμείς δεν το έχουμε σε τέτοιο επίπεδο αξιολογήσει, ναι, παίζει τεράστια σημασία. Το Τούρκεβι, που σημαίνει το σπίτι της Τουρκίας, αυτό λεξί, τιμολογικά, όπως έχουμε το αντίστοιχο Κεμάλεβι, το σπίτι του Κεμάλ στην Θεσσαλονίκη, που το προξενείο τους, να πούμε ότι διπλωματικά και νομικά οι πρεσβείες και τα προξενία, όπως και τα πλοία που φέρνουν τη σημαία της εκάστοτε χώρας, είναι foreign soil, δηλαδή είναι ξένο έδαφος. Δηλαδή ουσιαστικά εκεί δεν, στο κτίριο αυτό, ουρανοξύστηση είναι έτσι, 171 μέτρα, 36 ώρες, και γενιάστηκε 20 Σεπτεμβρίου του 2021. Δηλαδή στα δύο χρόνια των εγγενείων, στην επέτειο των εγγενείων δύο χρόνια, έγινε εκεί η συνάντηση. Το οποίο είναι στο Turtle Bay, στο Μανχάνταν, απέναντι από το κτίριο το ΙΕ. Η σημειολογία λοιπόν είναι η εξής, ότι όταν πηγαίνουμε σε προκαινία, πρεσβείες ή σε εδάφη τα οποία ανήκουν λόγω σημαίας, διπλωματικά και νομικά, ξαναλέω, σε άλλη χώρα, ουσιαστικά οικοδεσπότης ήταν ο Ερντογάν. Άρα πήγαμε στη Τουρκία, στη Νέα Υόρκη, αλλά στη Τουρκία, μιλώντας διπλωματικά και νομικά, έτσι. Εκεί φιλοξενήθηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι συνάντησαν τον Ερντογάν, από τον Νετανιάχου, που σωστά υπόθηκε προηγουμένως, μέχρι τον Έλον Μάσκ και πάρα πολλούς άλλους. Όλες οι συναντήσεις γίνανε εκεί. Ήταν επιλογή του Τούρκου Προέδρου και τη δέχτηκαν όλοι να συζητήσουν στο δικό του χώρο, να τον έχουν αμφιτρίωνα οικοδεσπότη, και όχι σε έναν ουδέτερο χώρο όπως συνήθως γίνεται στον ΟΗΕ. Κυρίως στον παρόδο να πούμε ότι και στον ΟΗΕ είδαμε ότι δεν πήγανε μεγάλοι ηγέτες και ουσιαστικά πάλι εξαντληθήκαμε σε ευχολόγια, την ώρα που ο κόσμος λειτουργεί άναρχα και ο καθένας κάνει το κεφαλιού του, όπως ξέρουμε και γνωρίζουμε. Αυτό πάλι είναι μια διαπίστωση, αν θέλουμε, θλιβερή, στενάχωρη για το ρόλο του ΟΗΕ και κατά πόσο οι χώρες, και ειδικά οι μεγάλες χώρες, τον υπολογίζουν. Έστω και αν οι μικρότερες προσέβλεπαν και προσβλέπουν σε αυτό ως ανίδα σωτηρίας. Σε κάθε περίπτωση, σημειολογικά λοιπόν, η επίσκεψη έγινε στη Τουρκία, γιατί ο οικοδεσπότης ήταν ο Τούρκος πρόεδρος, δηλαδή είναι γύρω-γύρω Νέα Υόρκη. Εκεί όμως που έγινε η συνάντηση είναι Τουρκία, ξαναλέω, νομικά και διπλωματικά. Αυτό σημαίνει ότι εκεί δεν μπορείς να μιλήσεις άνετα, να πεις αυτά που ενδεχομένως θέλεις έξω από τα δόντια στον οικοδεσπότη. Διότι ο οικοδεσπότης μπορεί και να σε διώξει. Το λέω σε μια ακραία συμπεριφορά, έτσι, αλλά σε μια καταχρηστική συμπεριφορά, αν θέλεις. Αλλά ναι, ο οικοδεσπότης μπορεί να σε διώξει, να σου πει έξω από το σπίτι μου. Άρα λοιπόν, εκεί γνωρίζαμε από πριν, και προφανώς και η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο την προηγούμενη μέρα, όρισε πάλι τον οδικό άξονα, όπως λέμε, δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένο ή όχι ως ορολογία, της επομένης ημέρας που έγινε η συνάντηση. Εκεί είδαμε ότι μιλήσανε περί ανέμων και υδάτων, δηλαδή για τα θέματα τα ασφαλή, δηλαδή ειρήνη στον κόσμο, εξάλλου είναι και δόγμα του κεμαλισμού αυτό, ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο. Ότι ναι, μπορούμε να τα βρούμε με συζητήσεις, μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, αλλά είναι τίμια η διαφωνία μας, αλλά τούτης εμείς θα προσπαθήσουμε σε θέματα οικονομικά, σε θέματα περιβάλλοντος, να συζητήσουμε και να τα βρούμε πάλι, να μπούμε σε ένα καλό κλίμα. Εξάλλου νερό και αλάτι, ό,τι έχει υποθεί στο παρελθόν, βεβαίως όχι από την Ελλάδα, από την Τουρκία. Εμείς τίνουμε πάντοτε, ρέπουμε, πηγαίνουμε με μεγάλη χαρά να δώσουμε συγχωροχάρτη στην Τουρκία, κάθε φορά. Την περνάμε από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ, την ξεπλένουμε δηλαδή σε ό,τι έχει κάνει, έχει απειλήσει μέχρι πριν 6 μήνες στο Ταϊφούν, με το ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι δεν έχει αρκετό κάζους μπέλι, ότι είναι ενεργό
το για μένα ακυρώσιμο και όχι άκυρο τουρκολιβικό μνημόνιο, οι απαιτήσεις στη Θράκη, η μειονότητα που λέγεται τουρκική και όχι μουσουλμανική, η αποστρατικοποίηση των νησιών, Τουρκετζίαν, καθόλου επιρροή του Καστελόριζου. Ζήτησε την προηγούμενη μέρα της συνάντησης από το βήμα του ΟΗΕ, το είχαμε δει και πέρσι αλλά φέτος πολύ έντονα και προβλήθηκε, να αναγνωριστεί η Βόρεια Κατεχόμενη Κύπρος ως ανεξάρτητο κράτος από τις χώρες και να αρχίσουν να αρχίσουν οι διπλωματικές σχέσεις. Μην ξεχνάμε ότι άτυπα όλες οι χώρες διατηρούν στα κατεχόμενα διπλωματικά γραφεία εξυπηρέτησης των πολιτών τους που κατοικούν στα κατεχόμενα. Άρα δηλαδή μια de facto αναγνώριση υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Εξάλλου και Ελληνοκύπροι πάρα πολλοί που πηγαίνουν και ψωνίζουν στα κατεχόμενα ή βάζουν βενζίνη για λόγους οικονομίας ή παίζουν στα καζίνο, παίζουν στα κέντρα διασκέδασης, ουσιαστικά έχουν αναγνωρίσει μια de facto κατάσταση. Και βεβαίως αξιοσημείωτο είναι, γιατί το διάβασα αρκετές φορές τυπωμένο, εκτός και έχει γίνει παντού στο δελτίο τύπου τυπογραφικό λάθος. Διότι διάβασα δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών ότι εμείς δεν θέλουμε βεβαίως να γίνει καμία αναγνώριση και να έχουμε δύο κράτη, αλλά ευελπιστούμε την λύση, ουσιαστικά το σχέδιο ανάγνωση, σε μια διζωνική και δεν υπόθηκε δικοινοτική λύση, ομοσπονδία, αλλά δικοινωνική. Το κοίταγα, το ξανακοίταγα, τι σημαίνει δικοινωνική. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά στα νομικά, και μιλώντας ως νομικός εδώ, ότι όταν λέμε δικοινοτική, σημαίνει το εξής, ότι έχουμε δύο κοινότητες αναγνωρισμένες όπως προϋπήρχαν πριν την εισβολή. Δηλαδή είναι οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι, που σημαίνει ότι είναι τόπιοι Κύπροι, που κάποιοι είναι μουσουλμάνοι εκτουρκισμένοι στο διάβα του χρόνου, λεγόμενοι Ελληνοβάμβακοι, παρέλκει τώρα να εξηγήσουμε πώς και τι, και έχουμε και τους Ελληνοκύπριους. Αυτές οι κοινότητες υπήρχαν αναγνωρισμένοι. Μάλιστα, οι Τουρκοκύπροι έχουν δικαιώματα στην Κύπρο ως ελεύθερο κράτος, κατεβαίνουν υποψήφοι και έχουμε ευρωβουλευτή Τουρκοκύπριο, όπως ξέρουμε, με το ΑΚΕΛ. Άρα δεν στερούνται το πολιτικό τους δικαιωμάτων στην ελεύθερη Κύπρο ή Τουρκοκύπριο. Το θέμα είναι ότι αν μιλάμε για δικοινωνική, πρώτη φορά τα ακούω, ξαναλέω, έτσι ώστε είναι τυπογραφικό στο δελτίο τύπο που μοιράστηκε, δικοινωνική σημαίνει για κοινωνίες. Άρα στην κοινωνία δεν μιλάμε πια για κοινότητα Τουρκοκυπρίων, μιλάμε για κοινωνία μουσουλμάνων αυτοπροσδιορισμένων ως Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι μέσα μπαίνουν έπικοι, που δεν είναι τόπιοι Τουρκοκύπροι, και μιλάμε για πρόσφυγες που έχουν βρεθεί εκεί, για μετανάστες, παράτυπους, και όλους αυτούς οι οποίοι κατοικούν για κάποιον λόγο, επιχειρηματικό, φορολογικό παράδεισο ή οτιδήποτε στην κατεχόμενη Κύπρο, στη Βόρεια Κύπρο, οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινωνία της Βόρειας Κύπρου, μικτή, όχι απλώς Τουρκοκύπροι, κοινότητα δηλαδή, και οι οποίοι τι θα έχουν αυτοί, θα έχουν συμμετοχή στο ομόσπονδο αυτό κράτος, που δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Άρα λοιπόν ένα ερώτημα από τη συνάντηση και από το δελτίο τύπου είναι αυτή. Καλά, μπορεί να είναι τυπογραφικό λάθος. Ας το αφήσουμε, ναι, αυτό. Ναι, ας το αλλά αφήσουμε. Λέμε τώρα τι μπορεί να σημαίνει, αν δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Σωστά, γιατί σωστά. Το είδαμε. Οπότε μην το κουράζεις, Δημήτρη, μην το κουράζεις. Στη μεταξύ του συνομιλία, χθες, δεν υπόθηκε τίποτα για την Κύπρο. Μετά ο Πρωθυπουργός είπε στο δείπνο που ακολούθησε με τους ομογένεις ότι το είπε στον Ερντογάν. Αλλά στις επίσημες δηλώσεις δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Λέω για το δελτίο τύπου του υπέξιμου. Ναι, 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 σωστά. Το ερώτημα το κρίσιμο εδώ είναι ότι από χθες μας λένε ένα οδικό χάρτη και μάλιστα σήμερα στις αναλύσεις λέει θα πάρει όμως χρόνο για τη Χάγη. Μα αν η διαφορά σου είναι μία, η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, τι θα κάνεις, θα κουβεντιάζεις από αυτής της μίας διαφοράς για χρόνια? Γιατί εδώ από αυτή τη διατύπωση προκύπτει ότι τελικώς συζητιούνται κι άλλα. Και έρχομαι ακριβώς σε αυτό που, αν θέλεις, επιχείρησε ο Αμερικανός δημοσιογράφος, τη δουλειά του έκανε, στο CNN, ο οποίος σε μία γύριστη είπε στον Πρωθυπουργό ότι εντάξει, τα άλλα της χαμηλής έντασης που φαίνεται ότι συνεννοείστε από εδώ και από εκεί, αλλά αφήνεται στην άκρη τις εδαφικές διαφορές. Και ο Πρωθυπουργός, αντί να τον διορθώσει, απαντά επ' αυτού και λέει ότι δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε σε άλλα θέματα, ενώ αυτές οι εδαφικές δυσκολίες είναι μακροχρόνιες.
Και με, λίγο παρακάτω λέει επομένως, ακόμη και αν μπορούμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε στα βασικά ζητήματα, αναφορικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις μας, μπορούμε ωστόσο να έχουμε ανοιχτή την πόρτα συνεργασίας ίδιο. Με συγχωρείτε κύριε Σταθακόπουλε. Έχουμε εδαφικές διαφορές, δηλαδή ξεκινώντας από τα χωρικά ύδατα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μυστική διπλωματία, την οποία, να πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω την απέτηση να την κοινοποιούμε, να την δημοσιοποιούμε, γιατί η μυστική διπλωματία, γι' αυτό λέγεται μυστική διπλωματία, υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται αλλά δεν λέγονται και πράγματα τα οποία λέγονται αλλά δεν γίνονται. Και βεβαίως, αν τα λέμε δημόσια και τα κάνουμε γαϊτανάκι και οι μη θεσμικοί αναλυτές, σαν και εμένα, ακούει και άλλη πλευρά και βεβαίως όλα αυτά είναι επιρροές κοινής γνώμης. Αυτό το αντιλαμβάνομαι μέχρι ένα σημείο. Και αντιλαμβάνομαι επίσης ότι η ελληνική διπλωματία θα μπορούσε να συζητάει με την Τουρκία στα πλαίσια του χρόνου τρίβου, της χρονοτριβής της Τουκυδίδειας και ουσιαστικά να είχαμε να λέγαμε για να μένει η Τουρκία ήρεμη και σε επίπεδο μη εντάσεων και ουσιαστικά παραβιάσεων και κάθε μέρα τα αεροπλάνα μας να κάνουν αναχαιτήσεις. Αυτό το αντιλαμβάνομαι αν είμαστε μέχρι εκεί. Αν όμως οι συζητήσεις πραγματικά μέσα κρύβουν σπέρμα αληθείας από αυτά τα οποία λέγονται δεξιά-αριστερά ή ακούμε δημόσια και η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να εκχωρήσει κάποια πράγματα σε βάθος χρόνου τη στιγμή που... Μισό λεπτό κύριε Σταθακόπουλε, μισό λεπτό. Έχω δύο στάσεις. Εδώ δεν λέγονται και δεν γίνονται, με συγχωρείτε. Είναι μία συνέντευξη σε ένα διεθνές δίκτυο, αμερικανικό, το CNN. Αν δεν έχεις αντιληφθεί, να καταλάβω, δεν αντιλήφθηκες τη διατύπωση που κάνει αρχικώς ο δημοσιογράφος για να σε παγιδεύσει και απαντάς επ' αυτού, υπάρχει και η διορθωτική ότι εκ παραδρομής δεν έχει αντιληπτό. Εάν όμως εσύ συνειδητά απαντάς, με συγχωρείτε, ποιες είναι οι εδαφικές διαφορές? Διότι εδώ δεν μιλάμε για κυριαρχικό δικαίωμα πια, μιλάμε για κυριαρχία. Έδαφος εξίσου είναι και τα χωρικά ύδατα και το ξέρετε αυτό εσείς. Άρα τι γίνεται εδώ? Βεβαίως την απάντηση θα τη δώσω εγώ, αλλά μόνο πρωθυπουργός. Εννοείται, αλλά με συγχωρείτε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι είτε εκ παραδρομής, είτε όντως υπάρχει μια μυστική διπλωματία που συζητάει και τέτοια θέματα. Με συγχωρείτε, μυστική διπλωματία συζητάνε σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών. Μυστική διπλωματία, εγώ ξέρω, κάνουν μυστικές υπηρεσίες. Ούτε Υπουργεία Εξωτερικών. Και αν παιδευόμαστε για κάτι, είναι ότι εμείς είμαστε διάφανοι στη διπλωματία μας. Αυτό λέμε. Εντάξει, εδώ είναι λίγο πιο μακιαβελικό το θέμα. Μπορώ να γνωρίζω ότι υπάρχει αυτό, δηλαδή ότι γίνονται συναντήσεις και λέγονται θέματα τα οποία δεν βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, γιατί ενδεχομένως και για τις κοινωνίες, αλλά γιατί δεν πρέπει να ακούει και άλλη πλευρά δημόσια κάποια πράγματα. Αυτό είναι, για να τουλάχιστον να αντιληπτώ. Εκείνο το οποίο εμένα με ενδιαφέρει είναι το εξής. Αν όλα αυτά λέγονται, να είχαμε να λέγαμε σε αυτό το στυλ, και ουσιαστικά απλά η Τουρκία μένει ήρεμη και κάποια στιγμή στο αόριστο μέλλον θα μπορούσαμε να πάμε στη Χάγη, θα πω πώς και τι θα μπορούσαμε να κάνει η Χάγη, τότε αυτό το αντιλαμβάνομαι. Αν όμως η Ελλάδα συζητάει ουσιαστικά με την Τουρκία για να υλοποιήσει αυτό που μόλις είπατε και δεν ήταν παραδρομή η απάντηση του Πρωθυπουργού στο ερώτημα, έστω και προβοκατόρικο του δημοσιογράφου, τότε εκεί πέρα κάνουμε ένα τεράστιο λάθος διπλωματικό. Διότι δίνοντας στην Τουρκία κάτι, δεν θα ηρεμήσει, θα της ανοίξει όρεξη. Στο ένα θέλει δύο, στα δύο θέλει τρία και δεν τελειώνει αυτό. Και αυτό θα μείνει παρακαταθήκη και για τους μελλοντικούς προέδρους ή ηγέτες της Τουρκίας. Άρα λοιπόν με μια κακή παρακαταθήκη. Στο δε θέμα της Χάγης, είτε με άμεσα, είτε πάμε σε βάθος χρόνου, είτε απλά κουλησιεργούμε, γιατί έτσι μας συμφέρει εμάς, η Τουρκία για άλλους λόγους, αν έχουμε χρόνο μπορώ να εξηγήσω γιατί και αυτή τη συμφέρει, η κολυσιεργία δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε ουσιαστικά η κάθε πλευρά αλλά από το διαφορετική βάση, η Χάγη, να πούμε το εξής, ότι όταν θα βγει μια απόφαση στη Χάγη, αφού έχουμε πάει με κοινό μνημόνιο, συνυπεσχετικό κτλ., την απόφαση της Χάγης και των διεθνών οργάνων, δεν υπάρχει κανένας
διεθνής αστυνομικός ή διεθνής δικαστικός επιμελητής θα την επιβάλλει. Άρα η Τουρκία, αν θέλει, θα τη σεβαστεί, αν δεν θέλει, δεν θα τη σεβαστεί. Και μου λένε οι συνάδελφοι αναλυτές, μα θα την επιβάλλει ο ΟΗΕ με το Συμβούλιο Ασφαλείας. Εδώ έχουμε γέλωτα. Διότι είδαμε τι κάνει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τι έκανε στην ερευνητική δύναμη του ΟΗΕ στην Πύλα πριν ένα μήνα. Η Τουρκία στην Κύπρο, που τους πήρε παραμάζωμα. Άρα λοιπόν ουδείς θα μπορεί να επιβάλλει στην Τουρκία την απόφαση της Χάγης. Άρα προφανώς δεν περιμένουν εμένα να τους το αναλύσω στην ελληνική διπλωματία. Τη διαχρονική δηλαδή, μιλώντας στην ελληνική διπλωματία, όχι στον εκάστοτε ΙΠΕΞ. Γνωρίζοντας αυτό, ελπίζω, κολυσιεργούν, κερδίζουμε χρόνο για να είμαστε προετοιμασμένοι για την μελλοντική σε κάθε περίπτωση σύγκρουση διαφορετικών στρατοπέδων. Δύσης Ανατολής που θα έλθει κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε. Αλλά αν προετοιμαζόμαστε για λάθος και ουσιαστικά κολυσιεργούμε, κοροϊδεύουμε τον αντίπαλο, κάνουμε άριστα. Και δεν έχω καμία απέτηση να μου λένε δημόσια τι κάνουν ή τι απεργάζονται οι δικοί μας διπλωμάτες. Αν όμως όλα αυτά έχουν ουσία, δηλαδή ναι, μπορούμε να συζητήσουμε με τους Τούρκους και να τους δώσουμε κάτι, δεν πράττουμε καλά και καλό θα ήταν να θυμηθούμε την παροιμία των παππούδων μας. Τούρκων είδες, άσπρα θέλει, άσπρα είναι η εκθέτες στα σημαίνια νομίσματα, κι άλλων είδες, Τούρκο εννοείται, κι άλλα θέλει. Κάνουμε τεράστιο λάθος αν ενδώσουμε σε αυτή τη λογική. Επομένως, κουβέντες για τις κουβέντες, ναι, ουσία όχι, εγώ θα έλεγα. Η Χάγη δεν θα λύσει τίποτα ουσιαστικό. Πολύ απλά γιατί η Τουρκία έχει τη διακριτική ευχέρεια να μην το εφαρμόσει και ο ουδής θα της το επιβάλλει. Τώρα, η Τουρκία γιατί αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει το δόγμα ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο, το κεμαλικό και το ταβούτογλου, αν θέλετε. Είναι ένας κεροσκοπισμός, ένας τακτικισμός της Τουρκίας, πολύ συνηθισμένος στην Οθωμανική διπλωματία, την κεμαλική αλλά και την ερτογανική. Κατά κόρο, τι θέλει να κερδίσει αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά νομίζω ότι θέλει να δείξει το καλό παιδί στην Επιτροπή Μενέντες, δεν κάνει παραβιάσεις, κοιτάξτε το καλό παιδί που είμαι, άντε δώστε μου τα F-16. Όχι για να τα στρέψω κάτω των Ελλήνων συμμάχων, που να κοιτάξτε καλά που τα πάμε. Μάλιστα οι Έλληνες με τις συζητήσεις που κάνουν μαζί μου, με περνάνε από την κολυπήθρα του Σιλοάμ, με ξεπλένουν, μου δίνουν σιγόρο χάρτη. Είμαι καλό σύμμαχο, κοιτάξτε τι καλό που είμαι, δώστε μου τα F-16, να σα δώσω κι εγώ. Άσχετα αν λένε ότι δεν εμπλέκονται μεταξύ τους τα θέματα, να σας δώσω και εγώ το OK για τη Σουηδία, στο ΝΑΤΟ και θα είμαστε μια χαρά. Δώστε μου λοιπόν τα F-16, προσέξτε. Όχι για να τα θέλουν κάνουν Ελλήνων, γιατί είμαι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ, στρατιωτική, και χρειάζεται να επικαιροποιήσω, εξυγχρονίσω το οπλικό μου σύστημα στα αμυντικά πλαίσια του ΝΑΤΟ. Και όχι για να τα στρέψω κατά συμμάχου ΝΑΤΟΗ της χώρας. Αυτό είναι το αφήγημα των Τούρκων αυτή τη στιγμή. Αυτό κάνουν. Αυτό συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι είναι στιγμιαίο. Ο εθνικιστικός λόγος δεν έχει πάψει. Τον είδαμε στην επέτειο του Αττήλα, τέλος Ιουλίου και μέσα στον Αύγουστο. Μα με συγχωρείτε, χθες ο πρώην αντιπρόεδρος, Οκτάι, είπε το κάζους μπέλι. Δηλαδή. Το κάζους μπέλι είναι ενεργό, ακριβώς, έτσι και επεκτείνουμε. Είδαμε τον εθνικιστικό λόγο στην επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής. Μάλιστα. Οι Τούρκοι το γιορτάζουν στις 9 Σεπτεμβρίου, το Κούζε Ιλούλ. Υπάρχουν πανεπιστήμιο με αυτό το όνομα στη Σμύρνη. Είναι σαν εθνική τοπική γιορτή στη Σμύρνη αυτό, 9 Σεπτέμβρη, με το νέο ημερολόγιο, με το παλιό ήταν 27 Αυγούστου. Και θα ακούσουμε ισχυρό εθνικιστικό λόγο 29 Οκτωβρίου, που θα είναι τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα θα μας πούνε, εντάξει, μωρέ, νερό και αλάτι, είπαμε τώρα κάτι για εσωτερική κατανάλωση, αυτό θα λένε και οι συναδελφοί σας τα ελληνικά γαλάλια. Καταχρηστικός με ένα εθνικιστικός λόγο, αλλά τι να κάνουμε, έχουν και αυτοί τις τοπικές τους γιορτές. Και θα πάμε στις 7 Δεκέμβρη, αν κατάλαβα και άκουσα καλά, ναι, ναι, στη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πέρα λέει θα μιλήσουμε. 7 Δεκέμβρη έχει κανένα συμβολισμό, ναι, για την Τουρκία, όχι, 7 Δεκέμβρη είναι 6 Δεκέμβρη του Αγίου Νικολάου. 7 δεν θυμάμαι τώρα, να πιάνω να προετοίμαστο. Αλλά σε κάθε περίπτωση η συνάντηση, εγώ πιθανολογώ, μπορεί να κάνω λάθος, ότι η συνάντηση τουλάχιστον η βασική συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο θα γίνει στο τουρκικό προξενείο, δηλαδή στο λεγόμενο Κεμάλ Εβί, στο σπίτι του Κεμάλ, που θα είναι Τουρκία πάλι, αλλά πάλι υποδεσκότητα θα είναι ο Τούρκος πρόεδρος εκεί. Δεν νομίζω τώρα, δεν νομίζω. Εγώ το θεωρώ πολύ ακραίο αυτό να συμβεί. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω μία κουβέντα, γιατί είναι σκηνές που μπορεί να λένε κι άλλα πράγματα. Από αυτό που συνέβη με τον Αγκόρνο Καραμπάχ, διότι οι Αρμένοι εκεί, ως φαίνεται, η δική μου ανάγνωση είναι αυτή, πουλήθηκαν και από την κυβέρνηση Αρμενίας και από τη σύμμαχο Ρωσία και από τη νέα σύμμαχο Αμερική. Από όλους πουλήθηκαν, μείναν μόνοι τους. Έτσι είναι. Κοιτάξτε τώρα, μπορώ να είναι ακραίο αυτό που θα πω και να πούνε όλοι οι ομάδες είναι συγκρίνοντα αυτά, κάνε ιστορικούς αναχρονισμούς. Εγώ ξέρω ότι αν συνέβαινε κάτι παρόμοιο από τη Σερβία στο Κόσοβο, αυτή τη στιγμή θα βομβαρδιζόταν το Βελιγράδι. Επομένως, απλά χθες τη μέρα ήταν Τετάρτη. Χθες ήταν απλά Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου, που συνέβη αυτό το οποίο συνέβη. Ουσιαστικά μιλάμε ότι είμαστε στα όρια, όπως ανεξάρτητοι ερευνητές και αναλυτές λένε, ότι έχουμε επίπεδο πλέον εξαφάνισης μιας εθνικής κοινότητας, έτσι, αναγνωρισμένης μέσα στο Αζερβαϊτζάν, και δεν άνοιξε ρουθούνη και δεν έπαιξε όσο θα έπρεπε ψηλά στα ΜΜΕ παγκοσμίως, και ό,τι δεν παίζεται στη τηλεόραση και στα ΜΜΕ δεν υπάρχει, όπως γνωρίζετε, κατά το γνωστό δόγμα. Παίζεται στη τηλεόραση, υπάρχει. Δεν παίζεται, δεν υπάρχει ως είδηση. Το μάθαμε, βλέπουμε, και ουσιαστικά όσοι έχουν παρόμοια πώς το λένε, παρόμοιες καταστάσεις ή θα θέλανε να έχουν το αυτοδιοίκητό τους, την ανεξαρτησία τους και να τους σέβονται, λένε ηρεμήστε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, θα σας αναγνωρίζουμε και θα σας σέβομαστε αν μας συμφέρει, η μεγάλη λέγοντας έτσι. Αν δεν μας συμφέρει, δεν υπάρχεται. Και αυτό συνέβη χθες στους ταλέπορους αυτούς Αρμενίους μέσα στο Αζερβαϊτζάν. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι η Αρμενία είναι το επόδιο μεταξύ Τουρκίας Αζέρων, ο λεγόμενος, αυτή είναι η Τάταρη του Καυκάσου μέχρι το 1935, οι Αζέροι, μετά ονομάστηκαν Αζερβαϊτζάν, και σε αυτή την περιοχή κάποτε δόθηκαν τα χρήματα, η οικονομική βοήθεια των Μπολσεβίκων στον Κεμάλ, και εκεί πέρα γινόντουσαν και συνομιλίες και μετά στην Άγκυρα των Γάλλων με το Κεμάλ το 1921, δηλαδή ένα χρόνο πριν την εκτεθειτική καταστροφή, και εκεί πέρα μας πούλησαν και οι Ιταλοί που παραβίασαν τη συμφωνία Βενιζέλου Τιτώνη, και ουσιαστικά όλοι αυτοί έγιναν εχθροί μας, από σύμμαχοι μας, και έτσι οδηγηθήκαμε στην εκτεθειτική καταστροφή. Είναι συμβολικός ο τόπος, η περιοχή, είναι κοιτίδα του αρμενικού πολιτισμού το συγκεκριμένο μέρος, όπως κοιτίδα των Σέρβων ήταν ιστορικά το Κόσοβο, και βλέπουμε ότι πλέον έχουμε αλλαγές και μετακινήσεις ιστορικές, και όταν τη διεθνή κοινότητα δεν τη συμφέρει, απλά σιωπά. Όταν τη συμφέρει, το σηκώνει πολύ ψηλά και γίνονται πόλεμοι και ψηφίσματα. Ζούμε σε έναν κόσμο κοινικό, δυστυχώς, όπως είναι. Δημήτρη Σταθακόπουλος, τον ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Καλημέρα, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Συνέχεια.